Χριστούγεννα πρώτο πυλών και τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ τα δώρα και κυρίως τα παιχνίδια. Πώς πάει φέτος η κίνηση? Δόξα τω Θεώ, σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά μπορώ να πω. Είναι μάλλον ο συνδυασμός Άγιου Βασίλη, Χριστούγεννα, παιδάκια, και είναι και το είδος μας τέτοιο. Που, εντάξει, η παιχνίδια έχει πιάσει, έχει αγγίξει και τα παιχνίδια. Όσον αφορά τις τιμές, τουλάχιστον στο είδος μας όχι. Δηλαδή οι τιμές είναι προσιτές και βέβαια έχουμε τιμές για όλες τις προτιμήσεις. Τα παιδιά αγαπούν περισσότερο τα διαφημιζόμενα παιχνίδια. Ναι, κατά πρώτο λόγο ναι. Είναι αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση και τα πρώτα που ζητάνε. Το νούμερο ένα παιχνίδι φέτος ποιο είναι? Δέστε, βασικά για τα κορίτσια η κλασική αξία, σταθερή αξία η κούκλα η Μπάρμπι. Και κάτι αυτοκίνητα, ελικόπτερα της Barbie, και για τα αγόρια αυτοκινητόδρομοι Hot Wheels, αλλά γενικά και μεταστροφή των παιδιών και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, δηλαδή για PlayStation 5, Xbox One. Άρα βλέπουμε τα παιδιά να είναι κοντά στην τεχνολογία και να τα προτιμούν. Σαφώς. Όπως και σε όλα τα ίδια, έτσι και στα παιχνίδια, όλα εξυγχρονίζονται και ακολουθούν το πνεύμα των ημερών ουσιαστικά. Άρα ο Άγιος Βασίλης θα έχει πλούσια δώρα και φέτος σε όλα τα παιδάκια, ό,τι μπορεί. Σαφώς, και ο Άγιος Βασίλης δεν χαλάει και χατήρι, βέβαια, στα παιδιά. Και του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Καλά Χριστούγεννα. Ο Άγιος Βασίλης συνηθίζει να φέρνει δώρα σε μικρούς και μεγάλους. Τι προτιμούν έτσι συνήθως τα μεγαλύτερα παιδιά και κυρίως της εφηβείας? Τα παπούτσια πάρα πολύ είναι. Άμα δουν τα φοράει κάποιος φίλος τους, θέλουν ακριβώς τα ίδια. Και φαντάζομαι ότι τα παιδιά έτσι προτιμούν και τα επώνυμα προϊόντα. Ναι, βεβαίως. Θέλουν μόνο συγκεκριμένες εταιρείες. Σαν να είναι χορηγούμενοι. Το αγαπημένο αθλητικό είδος των παιδιών ποιο είναι συνήθως? Είναι σε ένδυμα, είναι σε κάποιο αξεσουάρ? Κυρίως με τα παπούτσια έχουν το κόλλημα, ίσως και σε ρούχα, αξεσουάρ. Η κίνηση πώς είναι φέτος? Έχει, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Η ακρίβεια έχει επηρεάσει και το είδος σας στα αθλητικά ήδη? Καλά, όλα ανεβαίνουν, οπότε... Ωραία, τις ευχές σας στέλνουμε. Χρόνια πολλά, υγεία, χαρά και να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας σιγά σιγά. Ο Άγιος Βασίλης δεν φαίνει δώρα μόνο για τα παιδιά, φαίνει και για τους μεγαλύτερους. Τι είναι έτσι δώρα που προτιμούν οι γυναίκες έτσι για αυτές τις ημέρες? Καλημέρα, χρόνια πολλά. Προτιμούν κατ' εξοχή να τα αγοράζουν εκείνες λίγο πιο βραδινό. Φαντάζομαι και για τα ρεβεγιό. Ναι, και φέτος έχει παρατηρηθεί ότι θέλουν όλες κάτι. Μια παγέτα, ένα φτερό, ένα Άρα κάτι. Φέτος είναι έτσι λίγο τα στραφταλιζέ. Έτσι. Ναι. Ποια χρώματα είναι πολύ? Το μαύρο είναι πάρα πολύ. Με αστραφταλιζέ, με πουλιές και τέτοια, και το κόκκινο πολύ. Βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο στα σακάκια στις μπλούζες, βλέπουμε και πολύ παντελόνι και με πολύ πουλιές. Έτσι παντελόνι, πουλιά, ασημί. Φέτος έχει πολλά τέτοια και τα προτιμούν. Οι γυναίκες εδώ στην Κοντή ντύνονται για τα ρεβεγιόν. Ντύνονται, ναι. Τι θα προτείνατε εσείς έτσι για να εντυπωσιάσει μια γυναίκα για αυτά τα ρεβεγιόν? Κοίταξε να δεις, και το φόρεμα έτσι στραφταλιζέ και τα παντελόνια τα μεταλλικά που είναι πάρα πολύ μόδα. Τα ωραία πουκάμισα, το πουκάμισο είναι ένα ωραίο είδος φέτος ειδικά. Έχει επιλογές. Και του χρόνου. Ευχαριστούμε και του χρόνου. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Χριστούγεννα και τα δωράκια πάνε και έρχονται, φαντάζομαι. Τι είναι αυτό που προτιμούν αυτές τις μέρες να κάνουν δώρα στα αγαπημένα τους πρόσωπα? Εσώρουχα. Εσώρουχα, πιτζάμες. Καλτσούλες, βλέπω πολλά ρούχα. Καλτσούλες πολλές χριστουγεννιάτικες με ελαφάκια, με Άγιο Βασίλη. Και το χρώμα έτσι που προτιμούν αυτές τις μέρες? Το κόκκινο. Το κόκκινο της φωτιάς. Το κόκκινο της φωτιάς για τα εσώρουχα, για τα σουτιέν. Ποιοι αγοράζουν περισσότερο, οι άντρες ή οι γυναίκες? Οι γυναίκες αγοράζουν. Δηλαδή οι άντρες δεν κάνουν δώρο? Κάνουν και άντρες, αλλά περισσότερο είναι οι γυναίκες. Πάρα πολύ ωραία. Και του χρόνου? Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, καλά να περάσετε. Υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Αυτές τις μέρες οι γυναίκες καλοποιούνται ακόμα περισσότερο, μακιγιάζ, μικρά δωράκια. Τι είναι αυτό που προτιμούν και τι είναι αυτό που αγοράζουν για το δικό τους χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ? Για το δικό τους χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ, σαφώς, γιατί θα βγουν, θα κυκλοφορήσουν, θα πάνε σε σπίτια, θα πάνε σε εκδηλώσεις, οπότε προτιμούν το μακιγιάζ. Έχουμε αρκετή κίνηση. Δόξα τω Θεώ, πάμε πολύ καλά. Όπως είναι έτσι τα στραφταλιζέ, οι σκιές, φαντάζομαι με γκλίτερ, αυτά τα προτιμούν αυτές τις μέρες. Ακριβώς. Έχει πολύ χρώμα, ένταση στο χρώμα και πολύ γκλίτερ. Φαντάζομαι και το κόκκινο είναι πρωταγωνιστής. Βέβαια, όπως κάθε Χριστούγεννα. Το βαθύ κόκκινο. Το οι γυναίκες προτιμούν αυτές τις μέρες να αγοράζουν έτσι δωράκια με καλλυντικά ή οτιδήποτε άλλο έτσι μικρό για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ναι, βεβαίως. Και έχουμε και όχι μόνο καλλυντικά, έχουμε και άλλα πράγματα. Τα μικροδωράκια, βεβαίως. Αξεσουάρ, έχουμε διάφορα. Από τι τιμές ξεκινούν τα μικροδωράκια? Μικροδωράκια μπορεί να ξεκινήσει ανάλογα και από 8-10 ευρώ μέχρι όσο θέλουμε.
Πολύ ωραία, τις ευχές σας. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα, να είναι καλά όλος ο κόσμος, Παναγία μου, και καλά να περάσετε. Χριστούγεννα είναι λάμψη όχι μόνο για τα δωράκια, αλλά και για εμάς τους ίδιους, για να ντυνόμαστε και να μορφύνουμε, και ειδικά οι γυναίκες οι οποίες θέλουν αυτό τις γιορτές έτσι να είναι λίγο πιο γκλάμουρ, έτσι δεν είναι? Είναι η περίοδος αυτή η οποία είναι γιορτινή, είναι φωτεινή, είναι λαμπερή, και κάθε γυναίκα να ζητάει να βάλει αυτή την λάμψη που χρειάζονται αυτές οι μέρες. Και φέτος βλέπουμε πολύ λάμψη, πολύ γκλίτερ, πολύ παγέτα. Πολύ παγέτα, πολλά κρύσταλα, πολλές λεπτομέρειες έντονες και πολύ εντυπωσιακές. Οι γυναίκες τις προτιμάει? Αυτές τις μέρες, ναι. Είναι οι μέρες οι οποίες το επιβάλλουν. Και βλέπουμε ότι τις παγκέτες και όλα αυτά τα στραφταλίζια δεν τα βλέπουμε μόνο σε σακάκια ή σε φορέματα, τα βλέπουμε και σε παντελόνια. Φυσικά και σε παντελόνια και σε μπουφάν. Γενικότερα οι έντονες, ωραίες λεπτομέρειες επικρατούν σε όλο το φάσμα της γκαρντερόμπας και όχι μόνο στα φορέματα. Τι θα προτείνεις έτσι για τις γυναίκες που θέλουν να ντυθούν για το Ρεβεγιόν? Αυτό που θα προτείνω είναι να φορέσετε το πιο γλυκό σας και όμορφο χαμόγελο και να είστε εαυτό σας. Και από εκεί και πέρα, με τη βοήθεια των καταστημάτων στην πόλη μας που έχουμε πάρα πολλά, να βρείτε ένα ωραίο outfit έτσι ώστε να στολίσετε όμορφα τις μέρες αυτές. Αυτές τις μέρες υπάρχει κίνηση? Πώς είναι η κίνηση? Η κίνηση είναι αυξημένη εν ώψη των γιορτών. Είναι κάτι αναμενόμενο για την περίοδο. Ο κόσμος έχει βγει έξω να ψωνίσει τα δώρα του. Η ακρίβεια έχει φρενάρει λίγο? Πάντα. Πάντα η ακρίβεια είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν μπορούμε να τον ρυθμίσουμε εμείς, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Βοηθάμε το κοινό φέρνοντας πολύ καλά ποιοτικά προϊόντα έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν και αυτοί στο κομμάτι αυτό. Υγεία σε όλο τον κόσμο, με πολύ λάμψη και πολύ γλίτερ.